Και την ώρα που θα μιλήσω εδώ προς το παρασκηνίο, θα έρθουμε και θα αλλάξουμε το focus, θα αλλάξουμε την εστίαση και θα εστιάσουμε πλέον στο άτομο του παρασκηνίου, επειδή πλέον αυτός μιλάει. Εντάξει. Άρα με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να κατευθύνουμε το βλέμμα του θεατή στο ίδιο πλάνο, εκεί ακριβώς που θέλουμε. Υπάρχει τέλος τρόπος να γίνει αυτό, με κάτς. Αλλά παρόλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε κάτι το οποίο ονομάζεται στο σινεμά και το έχουμε δει συνθετική σκηνοθεσία. Δηλαδή συνθετικό ντεκουπάζ. Δηλαδή συνθέτουμε πράγματα στο ίδιο πλάνο. Στην αρχή το παρασκήνιο δεν φαίνεται, φαίνεται το προσκήνιο και παίζουμε με αυτά τα δύο. Αυτός είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τη ροδέλα εστίασης μέσα στο ίδιο πλάνο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και οπτικά πλέον στο θεατή. Αυτό βέβαια δεν υποστηρίζει μόνο αφήγηση. Αφήγηση υποστηρίζει στην περίπτωση ακριβώς που έχουμε ένα διάλογο ή που θέλουμε να περάσουμε αφηγηματικά από ένα στοιχείο σε ένα άλλο.